Και σε αυτό το σημείο πάμε στην Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στα κεντρικά γραφεία της Μπέτα Χρηματιστριακής, να συναντήσουμε τον Διευθύντα Σύμβουλο, τον κύριο Βαγγέλη Χαρατσή. Στο τελείωμα του πρώτου μήνα του 2024 φαίνεται ότι το Junior Effect λειτουργήσε για την Αθήνα. Κύριε Χαρατσή, καλημέρα και καλή χρονιά. Τα λέμε πρώτη φορά για αυτό το νέο έτος. Τι κάνετε? Καλημέρα, καλή χρονιά. Λοιπόν, ναι. Μας έκανε το χατήρι το Junior Effect. Είμαστε τρίτοι σε απόδοση παγκοσμίως πίσω από Nasdaq και από το χρηματιστήριο της Μόσχας, με βάση το 4,5% που φαίνεται να κλείνει ο γενικός δείκτης σήμερα, τελευταία μέρα του Ιανουαρίου. Ναι, και είναι και σημαντικό ότι έρχεται μετά από μια εξαιρετική χρηματιστριακή χρονιά, όπως ήταν το 2023. Ναι. Δηλαδή έχουμε μια συνέχεια της ανωδικής δυναμικής που είδαμε την προηγούμενη χρονιά. Αυτή η δυναμική τώρα εσείς πιστεύετε πώς θα στηριχθεί? Έχουμε μπροστά μας δύο μεγάλα project. Το αεροδρόμιο, το οποίο αύριο τυλίγει δημόσια εγγραφή. Ακολουθεί η Τράπεζα Πειραιώς και έχουμε πληθώρα από ό,τι φαίνεται επιχειρηματικών εξελίξεων. Όλα αυτά είναι, πιστεύετε, απόρρια της αναβάθμισης ελληνικής οικονομίας? Ήταν πράγματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα και τώρα πλέον απλώνονται αυτές οι εξελίξεις, κύριε Χαρατσή? Ναι, κοιτάξτε, είναι αυτή η σταδιακή βελτίωση του οικονομικού κλίματος στη χώρα. Αυτά τα οποία αναφέρατε έπονται, δηλαδή αυτή η βελτίωση η οποία ξεκίνησε σταδιακά, σιγά σιγά αποκτάει όλο και ισχυρότερη δυναμική, και αυτό είναι κάτι το οποίο αποτυπώνεται σταδιακά και στο χρηματιστηριακό ταμπλό, το οποίο βέβαια τρέχει μπροστά, τρέχει να προλάβει να προεξοφλήσει, ας πούμε, τις θετικές ειδήσεις οι οποίες έρχονται, και γι' αυτό τον λόγο παρατηρούμε και αυτή την θετική εικόνα. Ας μην ξεχνάμε ότι η αγορά μας έχει περάσει μια μακρά περίοδο όπου ουσιαστικά θα μπορούσε να πει κανείς ότι βρισκόταν στα αζήτητα, με πάρα πολλές εταιρείες να διαπραγματεύονται σε πάρα πολύ χαμηλές αποτιμήσεις λόγω αυτού του κακού κλίματος το οποίο υπήρχε και στην οικονομία και όσον αφορά την μακροοικονομική εικόνα της χώρας. Έρχεται λοιπόν η αγορά αυτή τη στιγμή να επαναφέρει, ας πούμε, τις αποτιμήσεις σε επίπεδα τα οποία να είναι, ας πούμε, πιο αντιπροσωπευτικά της οικονομίας και των επιχειρήσεων, με βάση, ας πούμε, τις οικονομικές τους επιδόσεις. Αυτή η άνοδος που παρατηρούμε σε αρκετές μετοχές, θα ήθελα να αφαιρθώ κυρίως στη μεσαία και χαμηλή κεφαλαιοποίηση, να σας αφήσουμε λίγο έξω την υψηλή, στηρίζονται σε fundamentals ή πάλι ζούμε κάποιες υπερβολές στο χρηματιστήριο? Κοιτάξτε, όταν έχουμε ένα bull market, επιμέρους σίγουρα δημιουργούνται υπερβολές. Δηλαδή, ο κλασικός χρηματιστηριακός κύκλος ξεκινάει από τις εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης και σιγά σιγά διαχέεται προς τις μικρότερες. Δηλαδή, έχουμε δει αρκετές φορές η αγορά, ας πούμε, να μην πηγαίνει κάπου σαν επίπεδο γενικού δείκτη και να βλέπουμε τη μικρότερη κεφαλαιοποίηση να κάνει πάρτι, ώστε να γίνει ένα δέσιμο των τιμών στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση για να γίνει το επόμενο σκαλοπάτι προς τα πάνω. Είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται στα χρηματιστήρια και το βλέπουμε πολύ συχνά. Από εκεί και πέρα, εάν σε κάποιες εταιρείες, ας πούμε, δημιουργούνται κάποια κερδοσκοπικά παιχνίδια τα οποία να μην δικαιολογούνται, και αυτό πάλι είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, συμβαίνει συχνά. Δεν είναι κάτι, ας πούμε, το οποίο μας ξαφνιάζει. Απλώς δεν χαρακτηρίζει το σύνολο της αγοράς που το είχαμε δει σε προηγούμενα χρόνια, που θα έπρεπε να μας ενοχλεί. Ναι, είναι ίδιο της αγοράς, λέτε? Κοιτάξτε, σε καμία περίπτωση η αγορά μας αυτή τη στιγμή, αν τη συγκρίνει κανείς με το ΑΕΠ της χώρας, βρισκόμαστε σε μια κεφαλαιοποίηση η οποία είναι περίπου 40%. Η υπόλοιπη Ευρώπη είναι στο 80%. Εμείς πριν την χρηματοοικονομική κρίση του 2008 συμβαδίζαμε με τις αποτιμήσεις της υπόλοιπης Ευρώπης, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Οπότε από εκεί και πέρα, τουλάχιστον όσον αφορά αυτό το μέγεθος, σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί κανείς να πει ότι η δική μας η αγορά είναι ακριβή. Το Μάρτιο του 1996 είχε μπει ο ΟΤΕ στο χρηματιστήριο, που αποτέλεσε και τον κράχτη τότε να μπει μια σειρά εταιριών, που βέβαια οδήγησε στα γνωστά γεγονότα του 1999. Τώρα μπαίνει το αεροδρόμιο. Συγκρίνεται αυτή η φετινή εισαγωγή με την εισαγωγή του ΟΤΕ? Θα μπορέσει να αποτελέσει κράχτη, θέλω να πω, για να έρθουν μεγάλες και καλές εταιρείες στο χρηματιστήριο, κύριε Χαρατσή? Κοιτάξτε, περάσαμε μια πολύ μεγάλη περίοδο όπου δεν είχαμε εισαγωγές στο χρηματιστήριο πλην κάποιων ειδικών περιπτώσεων, όπως, ας πούμε, οι εταιρείες ακίνητης περιουσίας που ήταν υποχρεωτικό να μπουν στο χρηματιστήριο. Είναι σημαντικό ότι νέες εταιρείες αρχίζουν και κοιτάνε το χρηματιστήριο ως έναν
ας πούμε, ως μια πηγή άντλησης κεφαλαίων. Δεν είναι μόνο το αεροδρόμιο, είναι να θυμίζω και η Optima, η οποία είχε μπει το φθινόπωρο στο χρηματιστήριο. Είναι βέβαια και αυτές οι εταιρείες που ασχολούνται με το real estate. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική είδηση. Νομίζω ότι, όπως είπατε και προηγουμένως, και το placement των μετοχών της Πειραιώς και της Εθνικής, το οποίο θα ακολουθήσει, όλα αυτά διατηρούν την ελληνική αγορά στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος στο εξωτερικό. Δηλαδή υπάρχουν νέα τα οποία έχουν να κάνουν με την αγορά μας, υπάρχουν επενδυτικές ευκαιρίες για τους ξένους επενδυτές, οπότε έχουν κάθε λόγο να μας παρακολουθούν. Και βέβαια στο βάθος υπάρχει και η αναβάθμιση της αγοράς μας ξανά, γιατί ήμασταν και το χάσαμε σε αναπτυγμένη αγορά, το οποίο θεωρητικά θα φέρει σημαντικά κεφάλαια σαν εισροή προς την αγορά μας. Όλα αυτά λοιπόν, σε συνδυασμό και με τη μακροοικονομική εικόνα της χώρας και με τους ρυθμούς ανάπτυξης οι οποίοι παρουσιάζονται και με τις εισροές κεφαλαίων από το εξωτερικό, όπως τα πακέτα βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα αυτά συντελούν στο να έχουμε μια θετική εικόνα για το χρηματιστήριο. Γιατί το χρηματιστήριο πλέον το παρακολουθούν μόλις 14.000 άνθρωποι με βάση τους ενεργούς κωδικούς που είδαμε στα στοιχεία του Δεκεμβρίου? Τι έχει πάει στραβά και δεν έχει επιστρέψει ο Έλληνας επενδυτής στο χρηματιστήριο? Είναι θέμα ότι έχει φύγει η γενιά του 99, έχει μεγαλώσει? Είναι θέμα οικονομικού αναλφαβητισμού? Είναι ότι δεν υπάρχουν κεφάλαια να επενδύσουν? Πού το αποδίδεται, κύριε Χαρατζή? Νομίζω ότι είμαστε πολύ νωρίς ακόμα σε αυτό το bull market το οποίο ζούμε, και εγώ μόνο ως θετικό μπορώ να το διαβάσω αυτό. Δηλαδή υπάρχουν πολλά κεφάλαια τα οποία βρίσκονται εκτός χρηματιστηρίου, τα οποία θεωρητικά σε μια βελτίωση του κλίματος θα κινηθούν προς το χρηματιστήριο. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι ο Έλληνας επενδυτής τα τελευταία 10-15 χρόνια έχει πάρει μόνο πίκρες, και όχι μόνο από το χρηματιστήριο. Δηλαδή από πού να το πιάσει κανείς? Τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου κουρεύτηκαν, έχασε πάνω από το 50%. Οι τραπεζικές μετοχές είχαν εξαϊλωθεί. Τα ακίνητα είχαν μειωθεί πάνω από 50%. Όπως και να το κάνει κανείς, η ψυχολογία ενός επενδυτή Έλληνα, ο οποίος επένδυε κυρίως σε ελληνικά περιουσιακά στοιχεία, έχει συγκλονιστεί. Θέλει λοιπόν το χρόνο του για να μπορέσει αυτή η εμπιστοσύνη να αποκατασταθεί. Είναι κάτι το οποίο γίνεται σταδιακά. Νομίζω ότι όσο βελτιώνεται η εικόνα, περισσότερος κόσμος θα δει το χρηματιστήριο ως μια επενδυτική εναλλακτική, και όσον αφορά, ας πούμε, τη συμμετοχή των επενδυτών, αυτή θα βαίνει αυξανόμενη. Θα ήθελα και ένα σχόλιο και για την αποψινή ομιλία και απόφαση που θα έχουμε από τη ΦΕΔ. Αν πιστεύετε πλέον ότι ο κύριος Πάουελ θα δώσει το σήμα να ξεκινήσει ο γύρος μείωση των επιτοκίων πρώτα από την Αμερική, φαντάζομαι από το δολάριο, θα ακολουθήσει η ΕΚΟΥΤΟΥ και να περάσουμε στην εποχή πλέον φθηνότερου δανεισμού? Κοιτάξτε, αυτό είναι δεδομένο ότι θα μειωθούν τα επιτόκια, τουλάχιστον με βάση τα στοιχεία τα οποία βλέπουμε. Αυτό το οποίο ίσως ήταν υπερβολικό προς το τέλος της προηγούμενης χρονιάς είναι αυτό το ποντάρισμα που κάναν οι αγορές, ότι δηλαδή είχε ανεβεί η πιθανότητα να μειωθούν τα επιτόκια στο 85% το Μάρτιο. Ναι. Αυτό ίσως ήταν ένας υπερβολικός ενθουσιασμός που δημιουργήθηκε στις αγορές και οδήγησε σε αυτή την προεξόφληση. Ίσως να ήταν λίγο πρόωρο. Ήδη έχουν πέσει αρκετά οι πιθανότητες, τουλάχιστον όσον αφορά τα στοιχήματα που μπαίνουν στις αγορές, για να μειωθούν τα επιτόκια το Μάρτιο. Όμως αυτό είναι θέμα χρόνου. Αν δεν είναι το Μάρτιο, θα είναι κάποια στιγμή αργότερα. Είναι η γενική πεποίθηση πλέον, και αυτό είναι που βοηθάει στο καλό κλίμα στα χρηματιστήρια και στις αγορές ομολόγων βέβαια, ότι μέσα στο 2024 θα δούμε αποκλιμάκωση των επιτοκίων και στο δολάριο και στο ευρώ. Αυτό τι σημαίνει ουσιαστικά? Λίγο θα ξεσφίξει ο κόμπος και για νοικοκυριά αλλά και για επιχειρήσεις που φαίνεται να είναι υπερδανεισμένοι, κύριε Χαρατζή? Καταρχάς αυτό, και από την άλλη πλευρά όσον αφορά τις επενδύσεις, είναι ούριος άνεμος και για τις αγορές ομολόγων και για τις αγορές μετοχών. Σωστά. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για τον χρόνο σας, να ευχηθώ καλή συνεδρίαση και σήμερα και καλή χρονιά, και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ επίσης. Γεια χαρά.